Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ανίποτε είναι η τραγωδία στην Ιαπωνία. Περίπου 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, ενώ χιλιάδες υπολογίζονται οι νεκροί. Σύμφωνα με τον απολογισμό από το σεισμό των 9 βαθμών και το φωνικό τσουνάμι που χτύπησαν ανεπανόρθωτα τη χώρα, σβήνοντας περιοχές από το χάρτη, οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 50.000, αφού μόνο σε μία πόλη οι αρχές αναζητούν 23.000 ανθρώπους. Σε περίπου 4.000 υπολογίζονται οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Σύμφωνα με στοιχεία των Ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται το Reuters, στην περιφέρεια Μιγιάκη έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 2.785 ανθρώπων, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται τουλάχιστον 8.000. Τη Δευτέρα εντοπίστηκαν ισόρροι 2.000 ανθρώπων σε ακτές της επαρχίας. Στην περιφέρεια Ιωάτε επιβεβαιώνεται ο θάνατος 574 ανθρώπων, όμως σοκ προκαλεί η είδηση ότι η πόλη Ρικουζεντακάτα, με πληθυσμό 23.000 κατοίκων, έχει σβηστεί από το χάρτη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιζώντες. Στην ίδια περιφέρεια αγνοούνται 12.000 στην πόλη Οτσούσι. Στην περιφέρεια της Φουκουσίμα αγνοούνται 1.200 άνθρωποι, ενώ οι νεκροί επισήμως είναι 420. Επίσης, σε άλλες περιοχές της χώρας έχασαν τη ζωή τους 54 άνθρωποι, 7 εκ των οποίων σκοτώθηκαν στο Τόκιο. Αλλάζουμε θέμα. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παππούλια έγινε στη μία το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών, στην οποία η Ελλάδα απέσπασε συμφωνία ανάσα για τις δανειακές υποχρεώσεις της. Την Κυριακή, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση πάλεψε πολύ σκληρά και πως θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Ζήτησε μεγαλύτερη ένταση στην προσπάθεια όλων και υπογράμμισε πως στόχος της χώρας είναι να εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις δικές της δυνάμεις και να φύγει από την επιτήρηση. Παράλληλα, έβαλε τέλος στη φημολογία περί ανασχηματισμού ή προώρων εκλογών, λέγοντας να σταματήσουν αυτά τα σενάρια, έχουμε πολλή δουλειά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε την Κυριακή, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση, ότι χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, που τώρα προβάλλονται στο δύσκολο παρόν, προδιαγράφουν ένα δύσκολο μέλλον. Υπογράμμισε πως η κρίση που διανύουμε δεν είναι μόνο αποτέλεσμα επιζήμιων και άστοχων πολιτικών που υιοθετήθηκαν, είναι και κρίση αξιών. Με συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ιερισσό, κάτοικοι της Χαλκιδικής διαμαρτυρήθηκαν για τα σχέδια επέκτασης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή τους. Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με συγκέντρωση των κατοίκων στην πλατεία της Ιερισσού, ενώ ακολούθησε πορεία προς το λιμάνι της Ιερισσού που έστησαν περίπτερο ενημέρωσης για τα αιτήματά τους. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων Τόλης Παπαγεωργίου, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο υπολογίζονται σε 2.500. Την κινητοποίηση διοργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα στα γύρω να κάνθουμε τη συμπαράσταση των Επιτροπών Αρναίας και Μεγάλης Παναγιάς. Μέσα στους προσεχείς μήνες θα υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης, ενώ δρομολογείται η σύσταση Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης Γιάννη Γαλινέα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Καπούλα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δρομολογεί τη διαδικασία καταγραφής των αναγκών της τοπικής κοινωνίας για προγράμματα διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Αλλάζουμε θέμα. Με 1.056 σχολεία λιγότερα, τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται, θα βρει η επόμενη σχολική χρονιά καθηγητές και μαθητές. Ο νέος σχολικός χάρτης της χώρας ανακοινώθηκε την Κυριακή από το Υπουργείο Παιδείας. Το μεσημέρι της Δευτέρας συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή της ΣΟΛΜΕ, προκειμένου να τοποθετηθεί στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο αριθμός των συγχωνεύσεων καταργήσεων χαρακτηρίζεται έκπληξη, καθώς συγχωνεύονται συνολικά 1.933 σχολεία, ενώ προκύπτουν 877 νέα από το σύνολο των 16.000 σχολικών μονάδων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνενώνονται 1.523 σχολεία και προκύπτουν 672 νέα. Στη δευτεροβάθμια συνενώνονται 410 και προκύπτουν 205. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, πάντως θα διατηρηθεί το πλαφόν των 25 μαθητών ανά τάξη, με μια προσάυξη 10% μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε σχετικό δελτίο τύπου επισημαίνεται εξάλλου ότι τα κριτήρια για τις συνεννόησεις των σχολείων είναι αποκλειστικά παιδαγωγικά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Πέλα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θεόδωρο Θεοδωρίδη, τον αντιπεριφερειάρχη της Πέλας. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι κοντά σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή στην Πέλα. Κύριε Θεοδωρίδη, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να καταταθεί το φορολογικό νομοσχέδιο ή αλλιώς η τροπολογία, σύμφωνα με την οποία λύνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. Τι πληροφορίες έχετε σε ό,τι αφορά την περιοχή τη δική σας? Καταρχήν, τι χρωστούμενα υπάρχουν, να το ρωτήσω έτσι? Ορίστε. Κοιτάξτε, τα χρωστούμενα γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Ελπίζω ότι θα έρθουν σύντομα και έτσι θα αποπληρώσουμε στα κτέλα αλλά και στα ταξί που χρησιμοποιούμε για τη μεταφορά των μαθητών.
επόμενη χρονιά σίγουρα είναι δύσκολη. Υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τους ότι θα αναλάβουν οι Δήμοι. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς τη δυσκολία, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν μαθητές που κινούνται από 4 διαφορετικούς Δήμους και κατευθύνονται στον ένα, πώς θα πληρώνονται, είναι πώς θα πηγαίνουν γεμάτα, θα γυρίζουν άδεια. Υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα τα οποία εξετάζεται το όλο θέμα της διακίνησης των μαθητών. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε προβλήματα. Κύριε Θοδωρίδη, τώρα να με συγχωρείτε που το ρωτάω έτσι, αλλά 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά χρήματα. Και είναι χρήματα τα οποία να διευκρινίσουμε ότι είναι χρωστούμενα από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Πέλλας από παρελθόντα έτη ή είναι και φετινά μέσα. Παρελθόντα. Και κάποια φετινά. Πολύ λίγα είναι παρελθόντα όμως. Δεν είναι πάρα πολλά χρήματα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Θοδωρή. Δηλαδή, πόσοι μαθητές μεταφέρονται, να το πω έτσι, και πόσο κοστίζει αυτή η μεταφορά. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι είναι σε καθημερινή βάση, πρωί, μεσημέρι πηγαίνουν, τα παίρνουν, είναι και τα ειδικά σχολεία, είναι αρκετοί μαθητές. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, δεν είμαι προχειρός τώρα να σας πω, αλλά περίπου κυμαίνεται κάθε χρόνο, γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ακόμα εκατομμύρια στον ένα νομό, εκατομμύρια στον άλλον, εκατομμύρια στον άλλον. Τα εκατομμύρια ευρώ δεν είναι εκατομμύρια δραχμές. Είναι εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολλά χρήματα για να δικαιολογούν, ξέρω εγώ, μια τέτοια. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει η κεντρική εκκλησία να σχεδιάζει, να προγραμματίζει. Είναι αυτό που λείπει στη χώρα, αυτό που συζητούμε συνεχώς. Ότι για να μπορέσουμε να διοικήσουμε, θα πρέπει να διοικήσουμε τη διοίκηση. Γιατί ουσιαστικά και το πρόβλημά μας. Δύο μήνες τώρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σταδιακά, θα έλεγα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις θέσεις που είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να μπορέσει να διοικηθεί ο τόπος. Έτσι πρέπει να κινηθεί και η χώρα μας και το κράτος μας και η πολιτεία μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως πέσαμε στη μεγάλη αυτή κρίση. Και θα πρέπει να πάρουν μέτρα τα οποία πολλές φορές είναι επώδυνα. Εμένα πάντως μου κάνει τρομερή εντύπωση σε ό,τι αφορά την υπογραφή αυτών των συμβάσεων με τις διάφορες εταιρείες. Κοιτάξτε, δεν είναι εταιρείες ουσιαστικά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά στην περιφέρεια. Να μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πόσο χρεώνεται δηλαδή η μεταφορά του ενός μαθητή την ημέρα, για να καταλάβω, θα πρέπει να μας δώσουν οι εταιρείες τα στοιχεία αυτά. Προκειμένου να έχουμε και εμείς εικόνα για το τι πληρώνουμε. Διότι αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που ακούμε είναι χρήματα τα οποία τα πληρώνουμε εγώ και εσείς. Δεν είναι χρήματα τα οποία μας τα χαρίζει κάποιος. Ούτε είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε. Από όσο θυμάμαι, ένας αριθμός που μου έχει μείνει στην Ελλάδα ήταν γύρω στα 150-160 εκατομμύρια. Περίπου χρειάζονται για την μετακίνηση των μαθητών. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά τα χρήματα, αλλά πάρα πολλά, σκεφτείτε τώρα συζητάτε αυτό το θέμα και σκεφτείτε ότι πριν από λίγο χρόνο 1-2 εκατομμύρια έμπαινε η Ολυμπιακή μέσα κάθε μέρα, ας πούμε, αυτά τα ποσά. Ένα εκατομμύριο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κάθε μέρα έμπαινε ένα εκατομμύριο. Μα να σας πω κάτι. Για σκεφτείτε τον ΟΣΕ λίγο. Αν υπολογίσουμε ότι αυτά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Γελάτε και σκεφτείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, την Αθήνα. Όλα αυτά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν βέβαια οι Αθηναίοι και όλος αυτός ο κόσμος που είδα, 3 εκατομμύρια των πολιτών Ελλήνων θα έλεγα, δικών μας ανθρώπων, αλλά και ξένων στην Αθήνα. Και πόσο πληρώνουμε εμείς για κάθε ένα να μετακινείται δωρεάν εκεί. Γιατί και πολλούς που μαντεγνούν, ξέρετε ότι επιδοτείται το στήριο με 110-140 ευρώ. Ο κάτοικος μάλλον, συγγνώμη, της Αθήνας, και τον πληρώνει ο κάτοικος της επαρχίας. Και τώρα ερχόμαστε και συζητάμε πώς θα πάρουμε το παιδί από το χωριό και μιλάμε για αποκεντρωμένη διοίκηση και μιλάμε για αποκέντρωση. Και μαζεύουμε και βάζουμε δωρεάν τα εισιτήρια στην Αθήνα. Καταλαβαίνω γιατί σας έπιασε τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη, ας είμαστε και εμείς. Κύριε Λαζάρου, κύριε Θεοδωρίδη, επειδή επικαλεστήκατε το θέμα. Το μετρό πόσα λεφτά στοίχιζε και πόσο στοιχίζει και το πληρώνει ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος που δεν θα ανέβει ποτέ μες στο μετρό των Αθηνών. Επειδή επικαλεστήκατε το θέμα της Ολυμπιακής, η οποία κατά το πόσο γνωρίζουμε μας έβαζε μέσα 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Βέβαια.
Εντάξει, εγώ θα πω το εξής, ότι 365 ημέρες έχει ο χρόνος, άρα 365 εκατομμύρια το χρόνο. Και αν για την προηγούμενη χρονιά χρωστάμε 150 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών, άρα δεν απέχει και πάρα πολύ το χρέος. Θα μου επιτρέψετε, αλλά είναι τα μισά τα χρήματα που πληρώναμε για τη μεταφορά των μαθητών. Μεγάλο λάθος και μην παραπληροφορηθούμε. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ μην παραπληροφορηθούμε. Να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε αφήσει. Όχι, θα μου επιτρέψετε εσείς. Έχουμε αφήσει. Μα δεν 150 στοιχίζει ετήσια, σας λέω. Δεν είναι το χρέος. Έχουμε. Ετήσια οι μαθητές, η μεταφορά στοιχίζει 150 εκατομμύρια. Μα το ίδιο πράγμα λέμε. 150 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει ετήσια, είπα, τη μεταφορά των μαθητών. 365 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μας στοίχισε η Ολυμπιακή. Είναι το για να δεις περίπου. Τον χρόνο μας στοίχισε να δεις. Ένα 200, ένα 500 πέρα. Κύριε Θοδωρίδη, πιστεύετε ότι είναι ό,τι καλύτερο το γεγονός ότι έχουμε αφήσει τη μεταφορά των μαθητών σε ιδιωτικές εταιρείες, διότι αυτό κάνουμε. Γι' αυτό και χρωστούμε τόσα πολλά χρήματα. Εάν τους μαθητές τους μεταφέραμε με λεωφορεία του δημοσίου, με κάποιον τρόπο μέσω του δημοσίου, δεν νομίζω να μας τύχιζε τόσο πολύ. Εσείς θεωρείτε ότι είναι καλύτερα να μεταφέρονται? Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν από τις... Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν από τις κατατόπους νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν ήταν και οι καλύτερες που θα μπορούσαν να είναι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά λέω αυτό πράγμα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν είναι δυνατόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για μεταφορά μαθητών στον νομό Πέλλας. Αν είναι δυνατόν, πόσοι μαθητές μεταφέρονται πια? Ορίστε. Τον αριθμό δεν τον ξέρω ακριβή, αλλά σίγουρα ξεπλάνε τους, μπορώ να πω, 5.000. Εγώ θα σας πω ότι εύχομαι πραγματικά οι νέες διοικήσεις, των οποίων μέρος είσαστε και εσείς προσωπικά, κύριε Θεοδωρίδη, να κάνουν καλύτερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα για μεταφορά μαθητών. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ θα έλεγα ότι να γίνει μια καλύτερη διαχείριση έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το ποσό. Να το δούμε έτσι. Μα το ίδιο αλλά πράγμα να λέμε. Να το αφήσουμε, όπως λέτε, να το χειριστούν ή να αγοράσουν το κράτος ή οι δήμοι αυτοκίνητα για να μεταφέρουν το ματέρες, μου φαίνεται λίγο δύσκολο και παράλογο αυτή την εποχή, ιδιαίτερα πως ξέρετε εσείς, όλες οι κρατικές υπηρεσίες και όλες οι ΔΕΚΟ έχουν μπει μέσα. Να ξαναδημιουργήσουμε μια άλλη ΔΕΚΟ, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Και εξάλλου, να έχετε υπόψη σας ότι στην επαρχία η μεταφορά γίνεται από τα ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ δεν ξέρετε, είναι ανώνυμες εταιρείες βεβαίως, αλλά έχουν μια σχέση και επιτελούν ακριβικό έργο. Τώρα για σκεφτείτε, εμείς έχουμε χωριό το οποίο απέχει από το κέντρο, από την Έντεσα δηλαδή, που είναι η πρωτεύουσα του νομού, γύρω στα 100 χιλιόμετρα στον Αρχάγγελο. Και πηγαίνει, μπορεί να πάρει δύο μαθητές ας πούμε. Για σκεφτείτε, μια περιουσία ενός εκατομμυρίου ή 500.000, 800.000 πόσο κάνει ένα χωριό, να πάει να φέρει ένα μαθητή. Τώρα, συνυπολογίσουμε όλα αυτά και να κατεβάσουμε βεβαίως τη μεταφορά. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Λαζάρο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Θοδωρίδη, αλλά σίγουρα όλες οι περιπτώσεις δεν είναι σαν αυτές που περιγράψατε. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις των σχολείων σε επίπεδο του περιφερειακού διαμερίσματος Πέλλας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν κάποιες οι οποίες θέλουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση κάποιες συγχωνεύσεις διπλανών χωριών. Έτσι. Αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τα σχολεία να μείνουν στην περιφέρεια, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τους Έλληνες κατοίκους να μείνουν στην επαρχία. Γι' αυτό θα έλεγα, ας μην τα δούμε τόσο έτσι, ας δούμε λίγο και ας ερευνήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που μπορεί να είναι ωφέλιμο σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η δική μας, να παραμείνει ο κατοίκος στην επαρχία.